Δύο νέες υπηρεσίες εγκαινίασε από χθες η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και θέλοντας να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα σε μικρούς και μεγάλους, ώστε να μην στερηθούν το διάβασμα και τη χαρά της ανάγνωσης, γιατί η ανάγνωση προσφέρει απίστευτη παρηγοριά, μειώνει το άγχος, μας δίνει θάρρος και μας κάνει να νιώθουμε πιο ολοκληρωμένοι και πιο ευτυχισμένοι. Ο δανεισμός μπορεί να γίνει με παραγγελία, η παραγγελία μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά από τη σελίδα της βιβλιοθήκης, είτε τηλεφωνικά. Και να γίνει η παραλαβή από την βιβλιοθήκη. Παράλληλα όμως, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής, σε συνεργασία με την Υπηρεσία της Βοήθειας στο Σπίτι, πηγαίνει βιβλία σε σπίτια ηλικιωμένων. Είναι δύο καινούργιες υπηρεσίες, τις εγκαινιάσαμε αυτή τη βδομάδα. Η μία αφορά σε συνεργασία με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Κομωτινής. Προσφέρουμε βιβλία σε ηλικιωμένους, τα πηγαίνουμε στο σπίτι τους δηλαδή. Με το αυτοκίνητο από το πρόγραμμα του Βοήθεια στο Σπίτι. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Ερχόμαστε δηλαδή σε επικοινωνία με το προσωπικό εκεί, συνεργαζόμαστε άψοχα και πηγαίνουμε τα βιβλία στο σπίτι τους. Τώρα από εκεί και πέρα η καινούργια υπηρεσία που αφορά περισσότερο κόσμο. Είναι δανεισμός με παραγγελία, όμως με παραλαβή από τη βιβλιοθήκη. Μπορούν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, να βρίσκουν τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν. Να μας παίρνουν ένα τηλέφωνο ή να μας αποστέλουν τα στοιχεία των βιβλίων με ένα mail. Υπάρχουν όλες οι πληροφορίες στο δελτίο τύπου που έχουμε βγάλει. Μπορεί να υπάρχει στο site του Δήμου Κομωτινής, στις τοπικές εφημερίδες, στο Facebook, στη σελίδα μας. Να μας τα στέλνουν και εμείς θα καθορίσουμε ραντεβού και θα έρχονται να τα παραλαμβάνουν από την είσοδο της βιβλιοθήκης. Μέχρι στιγμής, πώς βλέπετε την ανταπόκριση και στη μία υπηρεσία και στην άλλη? Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Σιγά σιγά τώρα ξεκινάμε τα αιτήματα, γιατί και εμείς είμαστε σε φάση προετοιμασίας της υπηρεσίας. Πιστεύουμε ότι θα πάει πολύ καλά, γιατί ο κόσμος γενικότερα θέλει να δανειστεί βιβλία.